Καλησπέρα σας. Σήμερα ήταν ένα παιχνίδι το οποίο εμείς και βέβαια θέλαμε να φύγουμε με ένα θετικό αποτέλεσμα από την έδρα της Κέρκυρας. Όμως δυστυχώς δεν καταφέραμε να το υλοποιήσουμε αυτό. Θεωρώ ότι πληρώσαμε το άσχημο πρώτο 20 λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου και την αδράνειά μας στις δύο στατικές φάσεις του αντιπάλου και δεχθήκαμε δύο γκολ, παρότι είχαμε επισημάνει ότι η Κέρκυρα είναι αρκετά δυνατή ομάδα στις στατικές φάσεις της επιθετικές. Θεωρώ ότι με την εικόνα που είχαμε στο πρώτο 20 λεπτό και αφού το σκορ έγινε 2-0 κάπου εκεί, για να είμαστε ρεαλιστές, τελείωσε και το παιχνίδι. Προσπαθήσαμε να ρισκάρουμε μετά, δυστυχώς δεν καταφέραμε κάτι και δεν μπορέσαμε να πάρουμε τίποτα. Θεωρώ ότι το πρώτο ημίχρονο με το δεύτερο ήταν για την ομάδα μας δύο εκ διαμέτρου αντίθετα ημίχρονα, γιατί θεωρώ στο πρώτο ημίχρονο ελέγχαμε το ρυθμό του παιχνιδιού και δεν αντιμετωπίσαμε προβλήματα. Και όπως προείπα, αυτό όμως δεν φτάνει, πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος 90 λεπτά. Μια αδράνεια, μια ολιγορία σου στοιχίζουν και φεύγεις με το 0 στις αποσκευές σου. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, αυτό το παιχνίδι πέρασε. Κοιτάμε τα επόμενα μάτς, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Εύχομαι στην Κέρκυρα καλή συνέχεια και ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ. Ξεκινήσω δίνοντας πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά. Ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Και κομβική σημασία για εμάς και βαθμολογικά και ψυχολογικά. Και από όπου και να το δω, αν πριν κάποιες αγωνιστικές μας λέγανε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε αυτή τη βαθμολογική. Η βαθμολογία, συγγνώμη, μετά από αυτά τα μάτς, θα ήταν λιγάκι δύσκολο. Έχουμε την ευκαιρία τώρα να ανασυνταχτούμε 15 μέρες και να πάμε να παίξουμε ένα εξίσου πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι και όλα θα τα βλέπουμε έτσι μέχρι το τέλος της χρονιάς απέναντι στον Ηρακλή. Ένα παιχνίδι λοιπόν δύσκολο σήμερα, στο πρώτο ημίχρονο μοιρασμένο. Από μια ευκαιρία η κάθε ομάδα. Είχαμε και κόντρα τον αέρα που δυσχέρανε βέβαια τις προσπάθειες των δικών μας παιχτών. Γνωρίζαμε ότι το δεύτερο ημίχρονο θα είναι διαφορετικό. Ανεβάσαμε πιο ψηλά τις γραμμές μας, αλλάξαμε σχηματισμό και ευτυχήσαμε σε κάτι το οποίο είχαμε τονίσει όλη τη βδομάδα, ότι απέναντι σε κλειστές άμυνες θα πρέπει να βρούμε λύση από στατικές φάσεις και τα καταφέραμε σε δύο περιπτώσεις. Αν και προς το τέλος, χωρίς να υπάρχει ούτε υποψία ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο από την ομάδα της Βέρειας, παρά λίγο να μπούμε σε περιπέτειες με το πέναλτι που κέρδισε και να κινδυνέψουμε. Συγχαρητήρια λοιπόν στα παιδιά, συγχαρητήρια στον κόσμο για την στήριξη που έδειξε ακόμα και στο πρώτο ημίχρονο που δεν ικανοποιήσαμε τόσο πολύ. Και συνεχίζουμε, είναι μακρύς ο δρόμος, κάτω το κεφάλι δουλειά και κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι. Αυτά. Χρειάζεται να δουλέψετε περισσότερο στην ψυχολογία των παιχτών και να ερεμήσει η ομάδα. Βλέπετε ότι μετά από τα τελευταία αποτελέσματα αυτή η ψυχολογία έχει αλλάξει? Σίγουρα έχει αλλάξει. Καταρχήν τα παιδιά το πιστεύουν πολύ περισσότερο μετά την νίκη απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης. Αυτό φαίνεται. Σε κανένα παιχνίδι δεν είμαστε παθητικοί. Σε κανένα παιχνίδι δεν περιμένουμε τη μοίρα μας. Τώρα μην ανατρέξουμε στο παρελθόν, γιατί θα μπορούσαμε να έχουμε κάποιους βαθμούς ακόμα που θα έκαναν ακόμα πιο εύκολο το έργο μας. Αλλά με το αν δεν παίζεται ποδόσφαιρο, εύχομαι η επόμενη διακοπή, το επόμενο ξεκίνημα μετά τη διακοπή, να είναι εξίσου καλό βαθμολογικά όσο ήταν και αυτή. Κόμιτς, είχατε πει πρόσφατα ότι πρέπει η ομάδα να πέσει, περιμένουμε να το δούμε αυτό στο γήπεδο. Αυτό λοιπόν συνέβη σήμερα ή συμβαίνει παιχνίδι με παιχνίδι όσο περνάει ο καιρός? Έτσι νομίζω και εγώ, ότι συμβαίνει παιχνίδι με παιχνίδι. Έχουμε τονίσει από το καλοκαίρι ότι είναι μεταβατική χρονιά για την ομάδα μας. Και όντως είναι μεταβατική χρονιά, γιατί πολλά παιδιά κάνουν ντεμπούντο στη Super League. Άλλα παιδιά προσπαθούν να βρουν τα πατήματά τους. Χρειαζόμαστε βαθμούς, χρειαζόμαστε ψυχολογία για να μπορέσουν αυτά τα παιδιά να πιστέψουν ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν και όχι μόνο. Και νομίζω ότι ο χρόνος, εξάλλου προς αυτή την κατεύθυνση δουλέψαμε και το καλοκαίρι. Σήμερα στο πρώτο ημίχρονο ήταν το παιχνίδι μοιρασμένο για τις δύο πλευρές και αν δημιουργήθηκαν πολλές φάσεις. Στο δεύτερο δεχτήκαμε ένα γκολ από τη μία φάση
που αντρανίσαμε και ήρθε και ένα δεύτερο πολύ γρήγορα και από εκεί και πέρα προσπάθησαμε να δείξουμε από θέμα. Καταφέραμε να κερδίσουμε ένα πέναλτι, η τύχη στάθηκε απέναντί μας, δεν το καταφέραμε να σκοράρουμε, δεν καταφέραμε να βάλουμε γκολ και έτσι ήρθε και ήταν. Φώτης Γεωργίου κοντά μας, η ομάδα του σήμερα κατάφερε να κερδίσει τη Βέρεια με 2-0 και βεβαίως προς χαρά του φιλαθλού κόσμου, των παικτών της ομάδας. Ήταν ένα αποτέλεσμα το οποίο το θέλατε, έτσι? Ναι, σίγουρα μας ικανοποιεί το αποτέλεσμα. Το ξέρουμε ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο το παιχνίδι. Ξέραμε τι θα αντιμετωπίσουμε. Όπως θα έλεγα, για παράδειγμα, κλειστές άμυνες. Ωστόσο, όταν επεξέλθαμε στο δεύτερο μήχρονο, η ομάδα κατάφερε και βρήκε τα ψυχικά αποθέματα και πιστεύω ότι όλοι οι παίκτες προσπάθησαν πάρα πολύ για την νίκη. Υπήρξαν ωστόσο πέρα του 2-0 και άλλες ευκαιρίες και δική σου ευκαιρία και άλλων παιδιών. Υπάρχει το πάθος αυτή τη στιγμή στην ομάδα να κερδίσετε βαθμούς προκειμένου να πτερώσετε το χαμένο έδαφος? Ναι, θα έλεγα πέρα από το κακό ξεκίνημα ότι το έχουμε συζητήσει με τον προπονητή και τους παίκτες ότι με πάθος και δουλειά πιστεύω ότι θα έρθουν ακόμη καλύτερα αποτελέσματα. Ο coach είπε ότι η ομάδα αυτή πρέπει να δέσει, είναι μια καινούργια ομάδα. Σιγά σιγά λοιπόν αυτό γίνεται πράξη, δεν η ομάδα. Το βλέπετε εσείς, το καταλαβαίνετε, το νιώθετε αγωνιστικά? Ναι, και το νιώθουμε και θα έλεγα έχει περάσει και μέσα μας, οπότε δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι για τη συνέχεια. Ελπίζω να έρθουν και καλύτερα παιχνίδια ακόμη. Ακολουθεί και μια διακοπή η οποία μόνο θετική μπορεί να είναι για την Κέρκυρα. Ναι, σίγουρα θετική, να καθίσουμε να δουλέψουμε, να ξεκουραστούμε και να συνεχίσουμε στο σκοπό που έχουμε θέσει. Σήμερα η ομάδα έδειξε αυτοπεποίθηση, έδειξε ότι μπορεί να πάρει τους βαθμούς, έδειξε ότι είναι υπολογίσιμη δύναμη. Νομίζω ότι τέτοιες ομάδες θέλουμε να βλέπουμε στη μεγάλη κατηγορία. Ναι, σίγουρα και ο κόσμος όλος και για την Κέρκυρα. Φυσικά η ομάδα μπορεί, θα έλεγα, έχει δυνατότητες πολλές και να βελτιωθεί στη συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Η Κέρκυρα πήρε ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα σήμερα κόντρα στην Βέρεια, την νίκησε 2-0. Ο Παναγιώτης Ζορμπάς είναι κοντά μας, ένα αγαπημένο παιδί της Κερκίδας, ο οποίος θα μας μιλήσει για τη σημερινή την νίκη. Πες μου λίγα λόγια για το παιχνίδι. Ήταν μια πολύ σημαντική νίκη για μας. Μετά από τα δύο θετικά αποτελέσματα που είχαμε, θέλαμε να δώσουμε συνέχεια για να πάρουμε βαθμολογική ανάσα. Το καταφέραμε, το παιχνίδι ήταν δύσκολο, το ξέραμε από την αρχή. Είχαμε στο πρώτο μήχρονο κόντρα τον αέρα, κρατήσαμε σχετικά καλά πίσω και στο δεύτερο μπήκαμε πολύ δυνατά και βάλαμε δύο γρήγορα γκολ και το διαχειριστήκαμε καλά μετά. Η ομάδα δείχνει πάθος, η ομάδα δείχνει ότι θέλει να παίρνει νίκες. Δένετε περισσότερο, είσαστε καλύτερα μεταξύ σας παιχνίδι με παιχνίδι? Μετά το Πανετολικό είπαμε ότι ο ένας πρέπει να παίζει για τον άλλον. Αυτό πιστεύω τρία μάτς τώρα το βλέπετε, ότι έχουμε φοβερό πάθος και δύναμη στις μονομαχίες. Ο ένας παίζει για τον άλλον και αυτό φαίνεται με στο γήπεδο. Το εισπράττεις ότι ο κόσμος αγαπάει, το εισπράττεις ότι ο κόσμος χειροκροτεί, ότι ο κόσμος θέλει να σε βλέπει στο γήπεδο? Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό, τώρα είναι τέταρτη χρονιά εδώ στην Κέρκυρα. Εγώ και άλλα παιδιά έχουμε προσφέρει στην ομάδα και είναι σημαντικό να αναγνωρίζει ο κόσμος και τους ευχαριστώ πολύ.